η κόρη μου, είχε τη μικρούλα και είχε πάει για ένα διάστημα να την φιλοξενήσει η Ειρήνη και η μαμά της. Το μικρό παιδάκι που λέτε ήταν της κόρης σας? Ναι, είναι η γονή μου. Και κάποια στιγμή μας παίρνει ένα μεσημέρι τηλέφωνο η Ειρήνη και λέει «Ελάτε να πάρετε το παιδί, έχει μαυρίσει, να το πάτε στο νοσοκομείο». Τη λέει η κόρη μου, γιατί το σήκωσε η κόρη μου η μικρή, και τη λέει «Έβρισε βέβαια, πάρτε ασθενοφόρο και φέρτε το παιδί στο Καραμαζάνιο». Λοιπόν, πάμε κι εμείς εκεί και το παιδί ήταν μισοπεθαμένο. Το επαναφέρουν οι γιατροί, ήταν και η κόρη μου μέσα στο ασθενοφόρο και όλα αυτά. Τη λέω «Τι έγινε, τι έπασε το παιδί?». Μου λέει «Το βρήκα έτσι», μου λέει «στο κρεβάτι». Τη λέω «Εσύ που ήσουν?». Μου λέει «Είχα πεταχτεί», δεν θυμάμαι που μου είπε, τέλος πάντων δεν θυμάμαι. Και τη λέω «Το παιδί», τη λέω «Δεν καταλαβαίνω, τι έπασε, πώς, γιατί?». Μου λέει «Δεν ξέρω», μου λέει η κόρη μου. Ήταν η Ειρήνη εκεί. Και άρχισε το παιδί, τη λέω «Στην Ειρήνη, ρε». Τους μιλήσανε και οι γιατροί αυτές και τελικά γράψαν το παιδί. Τότε είχε πάθει συγκοπή. Συγκοπή όμως από πού, από τι, γιατί? Δεν διαπίστωσαν οι γιατροί από τι συνέβη αυτό? Ήταν και η διαφύντρια εκεί του Καραμανδανίου κατά πάνω στο παιδί, έτσι, για να επανέλθει και όλα αυτά. Και δεν μπορούσαν να βρουν κάτι. Ένα παιδί έπαθε στα καλά του καθημένου. Εν τω μεταξύ, πριν 2-3 χρόνια, θυμάμαι, είχε χάσει και ένα αδερφάκι 2 χρονών η Ειρήνη. Με τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Το κοριτσάκι της κόρης σας το επανέφεραν? Ναι. Αλλά κάτσε 15 μέρες μέσα η μικρούλα μας. Οι γιατροί δεν σας είπαν από τι συνέβη αυτό? Η κόρη σας ρώτησε τι συνέβη στο μωρό της? Ίσως κάτι το τρόμαξε πολύ, κάπου πόνεσε πολύ, κάτι την πόνεσε πολύ, κάτι την τρόμαξε πολύ. Είχα πάθει σοκ, γιατί το παιδί πήγε να φύγει, πήγε να πεθάνει. Η Ειρήνη πού έμενε τότε? Στην Πάτρα έμενε τότε. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα, ναι. Και με την κόρη σας ήταν φίλες, πώς γνωριζόντουσαν? Ναι, ήταν φίλες, δεν ξέρω, από φίλες γνωριστήκανε και εκείνες. Από φίλες γνωριστήκαν όλες μαζί. Και μου λέει η κόρη μου, θα πάω να μείνω εκεί. Τη λέω, είσαι στα καλά σου τώρα με μωρό παιδί, πού θα πας? Πήγε εκεί και έγινε ό,τι έγινε με την Ειρήνη. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δηλαδή είχα, γιατί όπως φέραν το παιδί και το βγάλαν από τον ασθενοφόρο, ήταν μαύρο. Μελανιασμένο. Ναι, μελανιασμένο, ναι. Το παιδάκι είχε κάποιο πρόβλημα, γενικά ήταν? Όχι. Ήταν ένα υγιές το παιδί. Γιατί αυτό το παιδάκι το μεγάλωσα εγώ. Η κόρη σας μετά το περιστατικό συνέχισε να μένει εκεί ή έφυγε? Όχι, έφυγε. Όλα αυτά που γίνονται με αυτή την κοπέλα και με αυτά τα μωρά είναι... λογικό. Εγώ δεν το βρίσκω λογικό. Και κάποια άλλη φίλη της κράταγε πάλι το μωρό και έπαθε τα ίδια. Όποιο παιδί φύλαγε, πάθαινε τα ίδια. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω.